Ανθεστίων και ΑΕΚ αντιμέτωπη στο γήπεδο του Θραψανού, ένα από τα δυνατά παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλου ΕΠΣΥ ανάμεσα σε δύο ομάδες της Α1 κατηγορίας. 7ο λεπτό στην αναμέτρηση, μια προσπάθεια από τον Φωτόπουλο θα ανατραπεί, δίνει πέναλτι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Φερετζάκης. Ο Τρουλάκης θα αναλάβει την εκτέλεση, γκολ 1-0. Για τον Ανθεστίωνα, πολύ νωρίς πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά της αναμέτρησης, Τρουλάκης 1-0, Ανθεστίωνα ΑΕΚ. 31ο λεπτό ο Τρουλάκης. Μες στην περιοχή θα προσπαθήσει να βρει τον Φωτόπουλο, περνάει μπάλα, Φωτόπουλος γκολ 2-0 στο 31. Προβάδισμα πρόκρισης για τους γηπεδούχους μετά την πάσα του Τρουλάκη. Ο Φωτόπουλος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. 48ο λεπτό, Στεφανάκη στον Σπύρου, θα περάσει μπάλα, γκολ 2-1, μειώνει η ομάδα του Κατσαμπά με τον Μάριο Σπύρου σε αυτή την κομπίνα, πέρασε η μπάλα, δίχτυα. 52ο λεπτό, θα εκτελεστεί πανέξυπνα το πλάγιο, άου, Τρουλάκης από κοντά, ο Φωτόπουλος δεν μπορεί από εκεί να αστοχίσει, σχεδόν πάνω στην γραμμή σε άδειο τέρμα, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασίστ του Τρουλάκη, 3-1 ο Ανθεστίων. 80ο λεπτό, η βαθιά παλιά, περνάει μπάλα, Σπύρου, γκολ 3-2, ξαναμπαίνει στην διεκδίκηση η ΑΕΚ, 10 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Σπύρου. 90ο λεπτό, λάθος εκεί στην άμυνα του Ανθεστίωνα, Στεφανάκης, γκολ 3-3, στην εκπνοή σοφαρίζει η ομάδα του Κατσαμπά με τον έμπειρο Στεφανάκη και το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση. 10 λεπτά παράταση, θα γίνει το λάθος από τον τερματοφύλακα Σφακιανάκης έξω από την περιοχή, θα επιχειρήσει το σουτ, γκολ 4-3 από τον Νίκο Σφακιανάκη για τον Ανθεστίωνα σε αυτή την φάση στο 100 της αναμέτρησης. 113, γκολ πανέμορφο από τον Τσομπανάκη με απευθείας εκτέλεση φάουλ, 5-3 με αυτό το γκολ. Το πανέμορφο από το Τζομπανάκι ο Ανθεστίων αγκαλιάζει την πρόκριση. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης θα δοθεί πέναλτι σε ανατροπή του Στεφανάκη. Ο Σπύρου απέναντι από τον Χρονάκη. Γκολ 5-4, εκπληκτικό μάτς στο Θραψανό. Μέχρι το κανονικό χρόνο είχαμε ακόμα αποθέματα. Πιστεύω στην παράταση τα είδαμε λίγο σκούρα. Είχε πιο πολλά αποθέματα ο Θραψανός και μας κέρδισε. Θεωρώ ότι η δική μου ομάδα εκεί που είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού για κάποια λεπτά έχασε λίγο τη συγκέντρωσή της και παραλίγο να χάσουμε το παιχνίδι. Θέλω να πω συγχαρητήρια και στους 22 ποδοσφαιριστές, μάλλον σε όλους τους αγωνίστηκαν.